Ερώτηση είχαμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το θέμα του LNG, του σταθμού υγροποιημένου αερίου στον Παγαστικό. Απάντηση πήραμε από τον κύριο Σκυλακάκη. Την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας, ο κύριος Μπουκώρος, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε βουλευτά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, και δεν έχω τη δυνατότητα να σας δω. Ελπίζω να με βλέπετε εσείς. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Μια χαρά σας βλέπουμε. Τι αποκομίσαμε από την απάντηση του Υπουργού, του κ. Σκυλακάκη, χθες? Για πρώτη φορά αποκομίσαμε την βούληση του Υπουργείου να μην αδειοδοτήσει και να μην χωροθετήσει μια τέτοια μονάδα στον Παγαστικό. Και το λέω για πρώτη φορά, γιατί όλες οι προηγούμενες απαντήσεις ήταν υπηρεσίες, η αδειοδότηση, θα το δούμε. Αν και κατηδίαν, εγώ είχα τις διαβεβαιώσεις και νομίζω το είχα πει και στην εκπομπή σας παλιότερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, ότι δεν είναι μέσα στα σχέδια της χώρας η εγκατάσταση τρίτου σταθμού και μάλιστα στον Παγαστικό. Πολύ δε περισσότερο όταν έχει αποσυρθεί και το ενδιαφέρον πολύ μεγάλου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου για την περιοχή της Κορνηθίας, διότι η Ρεβιθούσα και η Αλεξανδρούπολη καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της χώρας και τις εξαγωγικές ανάγκες. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι ενδεχομένως να ήθελαν να υλοποιήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο για να εξάγουν μέσω χερσαίων οδών με φορτηγά υγροποιημένο αέριο στις βαλκανικές χώρες κτλ. Δεν συνάδει αυτή η επένδυση, λένε οι επιστημονικοί φορείς και φωνάζει η τοπική κοινωνία, με την περιοχή μας, με τον κλειστό κόλπο, με τις παρακείμενες κατοικημένες περιοχές. Να πούμε επίσης ότι η ΡΑΗ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αποβλήτων και Υδάτων, δεν είναι μια κρατική υπηρεσία. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που γνωμοδότησε θετικά, αν και κατά τη δική μου άποψη, όχι για όλα τα ζητήματα, και κόντρα στα όσα είπαν οι τοπικοί επιστημονικοί φορείς, είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία γνωμοδοτεί τις απεφάσεις, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εν τέλει τις αδειοδοτήσεις, τις δίνει η πολιτεία, τις δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό λέω ότι για πρώτη φορά χθες, με τη φράση του Υπουργού Περιβάλλοντος ότι σύντομα θα πάψει να απασχολεί την τοπική κοινωνία αυτό το θέμα. Αυτή ήταν η φράση του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί ως όφυλα, αγαπητέ Μάκη και Ιωάννα, εγώ μετέφερα τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, που ήταν έντονες και δικαιολογημένα, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τον Παγαστικό. Ο Παγαστικός επιβαρύνεται γενικώς, ευτυχώς, χωρίς συνέπειες, όπως δείχνουν. Τότε γιατί δεν σταματά τη διαδικασία ελέγχου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Δεν μπορεί να σταματήσει, αγαπητέ Μάκη. Δεν μπορεί να σταματήσει. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή. Μετά εσύ θα βγεις και θα φωνάζεις δεν έχουμε δημοκρατία. Αν αύριο εμφανιστεί κάποιος... Συγγνώμη να ολοκληρώσω, γιατί είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, είναι πολύ σοβαρά. Αν αύριο λοιπόν εμφανιστεί ένας επενδυτής και πει... Δεν θα το κάνει αυτός, θέλω να το κάνω εγώ. Και υπάρχει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για πείτε μας, κύριε Θεοδόρου, τι θα γίνει? Πώς θα σταματήσει η διαδικασία? Για πείτε μας τον τρόπο. Να τη σταματήσει. Πείτε μας τον τρόπο, κύριε Θεοδόρου. Ο υπουργός θα τη σταματήσει. Τι λέτε, κύριε, σε δικτατορία έχετε μάθει να ζείτε εσείς? Δικτατορία θα είναι. Θα πάει στις υπηρεσίες και θα απορριφθεί. Αυτό είπε ο υπουργός. Δεν πήγε ακόμα. Και την απόφαση την πολιτική τη λαμβάνει η πολιτική ηγεσία. Είστε σίγουρος, είστε σίγουρος ότι θα απορριφθεί? Ορίστε. Είστε σίγουρος ότι θα απορριφθεί? Εγώ δεν είμαι σίγουρος και για σας που μιλάω τώρα. Αν δεν απορριφθεί? Αν δεν. Τώρα αυτές είναι πολύ έξυπνες ερωτήσεις, αλλά δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Υπάρχει... Εάν εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών... Τρέχει έλεγχος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν εγκριθεί η μελέτη... Να ολοκληρώσω ή θα κάνετε τον επαναστάτη? Σε μένα επαναστάσεις δεν περνάνε. Εάν εγκριθεί η μελέτη, τι γίνεται μετά? Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Αν δεν απορριφθεί η μελέτη και πάλι την απόφαση, γιατί δεν με αφήνατε, θα ολοκλήρωνα. Μπορεί οι υπηρεσίες πράγματι να πούνε εγκρίνουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το πού θα χωροθετηθεί όμως και αν θα χωροθετηθεί ένας τέτοιος σταθμός είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Αλλά εσείς τι λέτε? Ο Υπουργός ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι πολύ σύντομα δεν θα σας απασχολεί το θέμα αυτό και οι υπηρεσίες του Υπουργείου του θα εγκρίνουν τη μελέτη. Ας πρόσεχε. Είναι λίγο χρησμός τώρα αυτό. Αντίσταση σε μένα δεν θα κάνετε, κύριε Θεοδωρό. Είμαι πιο αντιστασιακό. Είναι λίγο χρησμός τώρα αυτό. Εντάξει. Χρησμός. Εντάξει, άμα είστε συσπηθεί, αυτό ήταν χρησμός. Τι να σας πω τώρα. Είναι χρησμός ότι θα πάψει να σας απασχολεί και θα πάψει... Κύριε Μπουκορό, γιατί δεν το σταματάει η κυβέρνηση να τελειώνει αυτή η ιστορία? Δεν το σταματάει η κυβέρνηση. Βγήκε ένας υπουργός ο οποίος ήταν ήξης αφήξης εχθές. Μία ναι, μία έτσι και σε έτσι λίγο θα δούμε. Εσείς, λοιπόν, γιατί δεν το σταματάει? Έτσι λέτε. Εσείς μας διαβεβαιώνετε ότι θα σταματήσει, αλλά... Λέτε, δεν ξέρω και τι θα γίνει. Εγώ είμαι υπουργός, εγώ είμαι βουλευτής και έφερα το θέμα και πήρα αυτό που μπόρεσα να πάρω. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, κύριε Θεοδόρου? Άμα θέλετε να ουρλιάξετε, να πάρετε κανέναν υπουργό να ουρλιάξετε. Κύριε Μπουκόρο, αφήστε τελικά θα γίνει ή δεν θα γίνει? Ακούτε τι σας λέω? Αντιλαμβάνεστε τη διάκριση των εξουσιών σε αυτή τη χώρα ή δεν την αντιλαμβάνεστε? Εγώ άσκησα κοινοβουλευτικό έλεγχο και πήρα αυτή την απάντηση. Αν θέλει να εξευτελιστεί ο υπουργός και η κυβέρνηση και άλλα να λένε στη Βουλή και άλλα να κάνουν στην πραγματικότητα, τι να σας πω εγώ? Εάν λοιπόν αδειοδοτηθεί, λοιπόν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα ξεφτυλιστεί η κυβέρνηση, μου λέτε? Το κρατάμε. Νομίζω ότι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Τώρα εσείς το είπατε καθαρά, δεν έχει ευκόλως εννοούμενα. Εσείς υψώνετε τη φωνή σε μένα, κύριε Θεοδόρου? Δεν υψώνω καμία φωνή, ρωτάω. Να μάθετε τι είναι η διάκριση των εξουσιών, τι είναι κοινοβουλευτικό. Ρωτάω, μην τσατίζεστε. Γιατί τσατίζεστε? Ρωτάω. Είναι ανεξάρτητες αρχές. Να τα μάθετε αυτά. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό σας ρωτάω. Να μην ψώνετε λοιπόν τη φωνή σε μένα που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λέτε λοιπόν ότι δεν θα γίνει το LNG. Εγώ σας λέω τι είπε ο Υπουργός και εγώ πιστεύω πράγματι ότι δεν θα γίνει. Εγώ, προσωπική μου άποψη, ότι δεν θα γίνει. Και ο Υπουργός, όταν του μετέφερα την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας στη Βουλή με έντονο τρόπο, είπε η ανησυχία σας θα πάψει σε λίγο καιρό. Λέτε να εννοούσε ότι θα γίνει και θα το αποδεχτούμε? Ξέρω εγώ, ξυκυλακάκης είναι αυτός. Τι να σας πω. Να ρωτήσω κι εγώ λίγο. Έχω ακούσει πολλά και διάφορα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι. Συνέχεια στα επεισόδια. Λοιπόν. Πάντως είναι η πρώτη φορά από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός, ο αρμόδιος, λέει αυτό το πράγμα, κύριε Θεοδόρου, και αυτό πρέπει να το αποδεχτείτε πριν πουλήσετε εύκολη αντίσταση. Κύριε Μπουκόρη, θεωρείτε ότι η τοπική κοινωνία ωστόσο πιστεύει αυτό που είπε ο κύριος Σκυλακάκης ή έχει ενδιασμό? Δεν ξέρω, κύριε Μπουροπούλου, τι πιστεύει η τοπική κοινωνία. Σίγουρα δεν έκανα... θα δεχθήκατε τηλεφωνήματα μετά για την ερώτησή σας στη Βουλή. Δεν έκανα δημοσκόπηση, λέω. Πού να ξέρω τι πιστεύει η τοπική κοινωνία? Λοιπόν, κρατάμε τη δέσμευση ότι δεν θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Αγαπητέ Μάκη και αγαπητή Ιωάννα. Και εν πάση περιπτώσει θα κριθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, μην εκφράζεις παράπονο ότι δεν σε έχουμε στηρίξει. Μην το λες αυτό τώρα. Μην το λες αυτό τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν κάνουμε ερωτήσεις, δεν στηρίζουμε ούτε στηρίζουμε ένα βουλευτή. Ρωτάμε, τι να κάνουμε τώρα? Ορίστε. Όταν κάνουμε ερωτήσεις, δεν στηρίζουμε ή στηρίζουμε ένα βουλευτή. Έχετε και εκεί στην εκπομπή σας, κύριε Θεοδόρου, που έχουν και εκτελεστική αρμοδιότητα και δεν ρωτήσατε ποτέ για το LNG όμως. Σε όλους ρωτάμε. Σε όλους ρωτάμε. Έχετε ευθύνη. Σε όλους ρωτάμε. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ρωτήστε το εδώ δημόσια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να ρωτήσετε τους συναδέλφους σας στη Βουλή, γιατί μου κάνει εντύπωση που δεν τους ρωτάτε εκεί και τους ρωτάτε μέσω του Άστρα, ρωτήστε τους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ρωτήστε. Αλήθεια λέτε? Ναι, βέβαια, προφανώς. Αφού το θέτετε έτσι, γιατί λέτε να τους ρωτήσω εγώ που τους ρώτησα? Ρωτήστε τους εσείς. Δικοί σας βουλευτές είναι. Δικοί σας συνάδελφοι εγώ. Εγώ έχω την ευθύνη. Εσείς είστε βουλευτές. Α, ναι. Αλήθεια. Εσείς δεν έχετε την ευθύνη να ρωτάτε αυτούς που κάνετε εκεί? Ρωτάμε, κύριε Μπουκόρο. Ρωτάμε.
Εντάξει, κύριε Θεοδωρόπουλο, σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πάντα ρωτάμε. Και εμείς, να είστε καλά.